ούτε να ακολουθείς το οργανόγραμμα και να μην βγαίνεις να λες ό,τι θέλεις, όταν σου δοθεί ευκαιρία ή όταν θα πρέπει να πάρεις το κενό σου, να πεις αυτά που πρέπει να πεις. Το λογοκρίνεσαι δηλαδή στην τηλεόραση? Δεν λογοκρίνω, είμαι ο εαυτός μου. Αλλά μαζεύομαι, συμπυκνώνομαι και βάζω το. Και προσπαθώ να πω την ουσία αυτού που θέλω να πω στο κενό που έχω. Δεν είναι ότι πιέζομαι κιόλας. Απλά στο ραδιόφωνο είναι αλλιώς. Κρακ, κρακ, κρακ. Το χάσαμε. Κράου. Μικρή είναι η ζωή. Έτσι είναι. Γιατί 2,5 μέτρα άνθρωποι. Κρακ, παπ, κάτω. Μείον 3 συν 7, πόσο κάνει? 4. 5. Μπράβο. Μείον 7 συν 3. Τι? Μείον 7 συν 3. Μείον 4. Μείον 10. Μείον 4, μπράβο χοντρή. Πώς έπεισε? Εγώ είχα πει πάντα ότι αυτή η χημεία που είχαμε τότε, μακάρι να μπορούσαμε να την συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα γιατί φοβήθηκα. Λέω τώρα, άμα δεν βγει, άμα κάψω το ένα από τα λίγα πράγματα που έχω κάνει και είμαι υπερήφανος, για όλα είμαι υπερήφανος, αλλά που έκαναν επιτυχία. Άμα το κάψω και πού να πάει και αυτή η χημεία, δεν υπήρχε και αυτή. Τελικά από τις πρώτες μας συνομιλίες, γιατί και το καλοκαίρι δεν πολύ μιλήσαμε με τον Γιώργο, το ξαναβρήκαμε. Θα ξεκινήσουν και κοινές έξοδοι? Αν τύχει, θα είναι συνειδητές αυτή τη φορά. Δεν θα είναι επειδή ήμασταν το πρωί μαζί και είπαμε: δεν πάμε, έρχεσαι μαζί μου που έχω αυτό. Θα το κάνω επειδή γουστάρουμε, επειδή θέλουμε να δούμε ένα τον άλλον και να περάσουμε καλά. Θα θυμίζει όλα. Αυτά ήταν βίντεο. Περί. Θα ήταν λάθος να το αντιγράψουμε. Και δεν μπορούμε και να αντιγράψουμε. Αυτά είναι Βαγγέλης Περίς. Τέλεια. Θα είναι άλλου είδους βίντεο. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βαγγέλη για όλη την υποστήριξη που μου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι το όλα με την έννοια των συνεντεύξεων και των βίντεο. Θα έχει και βίντεο, θα έχει και συνεντεύξεις, αλλά όλοι θα μπλέκονται και όλοι θα μπαίνουν και το καθένα. Και πολλή επικαιρότητα. Όχι ενημέρωση απαραίτητα, επικαιρότητα. Δηλαδή ποσοστιαία θα είναι 70-30, το επικαιρότητα με το lifestyle. Θα δούμε και άλλα πράγματα, δηλαδή και εγώ θα δεις ότι θα γίνουν. Θα υπάρχει συνέντευξη, θα υπάρχει και το βίντεο, θα υπάρχει και η πλάκα, θα υπάρχει και το παιχνίδι, θα υπάρχουν πολλά. Το Ούγκα Challenge δεν θα βγει, θα το εξελίξουμε. Μπορεί να δούμε και κάτι που να το θυμίζει μέσα. Μέσα. Πρωινό θα ξανά έκανες? Ναι, θα το ξανά έκανα. Δεν έχω τώρα άλλες προϋποθέσεις. Εγώ λέω δόξα τω Θεώ που έχουμε δουλειά. Εγώ κατηγορούμε ότι είμαι πολύ προσαρμοστικός. Πώς είναι δυνατόν και με τον Σεφερλή και με τον Κωστόπουλο και με τον Λιάγκα και με τον άλλο. Και με τον Σεφερλή, αφού σφαχτήκατε. Είχαμε μια χαρά συνεργασία με τον Σεφερλή όλη τη χρονιά. Ναι. Και με τις ατάκες και εγώ. Στο τέλος κάτι γίνεται σε εκείνο. Τι φταίω εγώ? Έφαγε τη φρίκη του. Εγώ μοίρασα την πλήρωση, αλλά. Έχετε ξαναμιλήσει? Όχι. Ποτέ? Όχι. Μετάντιωσες που είπες περίπου πόσα λεφτά παίρνεις? Δεν βγήκα να πω, ακούστε να δείτε, εγώ παίρνω τόσα. Παίρνω από 2,5 μέχρι 4. Είμαι σε αυτή την κλίμακα μετά από 10 χρόνια και τι να πω τώρα ψέματα που αυτά δηλώνω. 37 χρόνια είμαι και λέω δόξα τω Θεώ, αυτό λέω. Ωραία, επειδή είσαι 37, θα παντρευτείς? Αυτά είναι τυχερά. Το σκέφτεσαι? Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει περάσει στο μυαλό μου. Νομίζω ότι άμα το πολύ σκέφτεσαι, δεν πρέπει. Πρέπει, αυτά γίνονται μια και έξω, έτσι. Ένα παιδί θα σε έφερνε πιο κοντά? Ναι. Ναι. Ένα παιδί θέλω να το κάνω πολύ. Τους δεν σε είδαμε στην παραλία με μαγιό. Άμα σηκώσω μπλούζα θα καταλάβει. Γιατί και εκεί σε έχουν φάει δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αποφεύγω να κοιτάξω τον εαυτό μου τον καθρέφτη. Γι' αυτό και προσπαθώ να το φτιάξω. Δηλαδή κάνω τζι. Τώρα είμαι σε διαδικασία δίαιτας και γυμναστική. Δεν πουλήσα ποτέ τον εαυτό μου σε φέτες. Έχω την γυναικομαστία μου, έχω τα μεγάλα μου τα μπούτια, έχω την περιφέρειά μου, έχω εδώ πέρα τη μουσούδα μου. Προσπαθώ κάποιες φορές, κάνω γυμναστική μου, προσπαθώ τη διατροφή περισσότερο για λόγους υγείας, αλλά νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δεν το παίξα ποτέ διαφορετικά. Σε πειράζει? Όχι. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω ανθρώπους να χαίρονται νομίζοντας ότι στεναχωρούν κάποιον. Ή στεναχωρώντας κάποιον. Είμαστε έτσι, χαιρόμαστε και αυτό είναι και ένα ωραίο μήνυμα. Να είμαστε, έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Και να αλλάζουμε κάτι μόνο αν μας ενοχλεί. Όχι αν ενοχλεί τους άλλους. Είναι εδώ η εκπομπή της Σταματήτας στην Ψηλή, τα παιδιά του Happy Day. Χαιρετισμούς σε όλους. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά στη Φλωρίντα. Μας έχετε βγάλει το μάτι. Και στον Κώστο Φραγκολιά που είναι αγαπημένος μας. Τον κύριο Παπανώτα. Με το κοτσιδάκι του. Αυτό δεν είναι κοτσιδάκι. Αυτό δεν είναι κοτσιδάκι. Αυτό είναι καζανάκι. Μακάρι. Πήγα να πνιγώ με το καζανάκι. Το καζανάκι. Τέλειο.